Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε στο ραντεβουδάκι μας κάθε Σάββατο μεσημέρι για να δούμε τι έρχεται την εβδομάδα που ξεκινάει φυσικά από την Κυριακή. Και έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα γιατί θα συμβούν δύο σημαντικά πράγματα τα οποία τουλάχιστον στην αστρολογία έχουν έτσι έναν έντονο συμβολισμό. Το ένα που θα συμβεί είναι καλό. Και το άλλο που θα συμβεί δεν είναι ακριβώς κακό, αλλά είναι λίγο πιο απαιτητικό. Οπότε είναι αυτό που λέμε, σας έχω καλά νέα και κακά νέα, από πού να αρχίσω. Θα αρχίσω από τα πιο έτσι, απαιτητικά νέα και θα το κλείσω με τα ωραία νέα. Τα απαιτητικά νέα είναι η Πανσέλινος που έρχεται. Είναι μία Πανσέλινος που έχουμε στον άξονα Σκορπιού Ταύρου και είναι απαιτητική γιατί και από ζώδιο και μόνο, η Πανσέλινος στο Σκορπιό, η Σελήνη στο Σκορπιό, ο ήλιος στον Ταύρο, έτσι. Η Σελήνη στο Σκορπιό βρίσκεται σε πτώση στην παραδοσιακή αστρολογία. Έχω πει πολλές φορές ότι οι πλανήτες, αλλά και η Σελήνη και ο ήλιος, έχουν κάποιες θέσεις τις οποίες αγαπούν. Είναι η θέση που κυβερνούν. Η Σελήνη κυβερνά τον καρκίνο. Βρίσκεται στο απέναντι ζώδιο που είναι ο εγώκερος σε αδυναμία. Η καλύτερη της θέση είναι στον Ταύρο που βρίσκεται σε έξαρση, άρα απέναντι από τον Ταύρο που είναι ο Σκορπιός είναι σε πτώση. Έχουμε λοιπόν μία Σελήνη σε πτώση, άρα και μόνο από ζώδιο είναι μία Πανσέλινος η οποία φαίνεται ότι μπορεί να μας δυσκολέψει λίγο. Επίσης, αυτή η Πανσέλινος είναι σε τετράγωνο με τον κυβερνήτη, τον μοντέρνο κυβερνήτη του Σκορπιού που είναι ο Πλούτονας. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει περισσότερη ένταση, μεγαλύτερη αναμόχλευση σε συναισθηματικό, ψυχολογικό επίπεδο. Φαίνεται λοιπόν ότι μπορεί κάπως η ψυχολογία μας τις μέρες κοντά σε αυτό το φεγγάρι, μπορεί να έχει κάποιες διακυμάνσεις, μπορεί να περάσουμε και κάποιες κρίσεις στις σχέσεις. Πάντα μία Πανσέλινος έχει να κάνει με σχέσεις. Και δεν εννοώ μόνο ερωτικής φύσεως σχέσεις, εννοώ όλη την γκάμα των σχέσεών μας, έτσι. Μπορεί να δείξει ακόμη το τέλος μιας κατάστασης, αλλά και την αναγέννηση. Γιατί ο Σκορπιός, έχουμε πει πολλές φορές, είναι σαν το φοίνικα που αναγεννάται από τις τάχτες του. Όμως, για να φτάσουμε στο σημείο της μεταμόρφωσης, της αναγέννησης, έχουμε περάσει από ένα λίγο πιο δύσβατο, πιο βαθύ μονοπάτι. Αυτή η Πανσέλινος τι άλλο μας ζητά? Μας ζητά να εξελιχθούμε σε προσωπικό και πνευματικό επίπεδο. Μας ζητά να ανακαλύψουμε την ισορροπία ανάμεσα στις επιθυμίες μας που έρχονται παθιασμένα στο προσκήνιο. Ο Σκορπιός είναι ένα ζώδιο που σχετίζεται με πάθη. Και βέβαια ο ήλιος είναι στον Ταύρο, να δούμε λοιπόν τις επιθυμίες μας και να τις αντιπαραβάλουμε με το αίσθημα της ασφάλειας που έχουμε την ανάγκη να νιώθουμε στις σχέσεις. Και πολλές φορές προκειμένου να νιώθουμε ασφαλείς σε μία κατάσταση, είτε είναι μία επαγγελματική σχέση, είτε είναι μία προσωπική σχέση, μπορεί να κάνουμε πάρα πολλούς συμβιβασμούς και να διατηρούμε μία κατάσταση ενώ στην πραγματικότητα δεν μας επιτρέπει να προοδεύσουμε. Πιο επιρρεπής στην επιρροή αυτής της Πανσελίνου θα είναι τα σταθερά ζώδια, δηλαδή Ταύροι, Σκορπιοί, Λέοντες, Υδροχόοι, κυρίως οι γεννημένοι στο πρώτο δεκαήμερο, εσείς επηρεάζεστε πιο πολύ, αλλά και όσοι έχετε πλανήτες, όσοι έχετε οροσκόπο, σε αυτά τα ζώδια που είπαμε, Ταύρο, Σκορπιό, Λέοντα, Υδροχόο, στις πρώτες μοίρες αυτών των ζωδίων. Πάμε τώρα στα καλά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι επιτέλους ο Ερμής επιστρέφει στην ορθή του πορεία. Αν δεν αρχίσουμε να συνεννοούμαστε σιγά σιγά, αλλά και να έχουμε εξελίξεις και να έχουμε θετικές εξελίξεις και επίσης πράσινο φως στο να ξεκινήσουμε πράγματα, γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι ο ανάβρωμος Ερμής πάντα δεν είναι μια βοηθητική συνθήκη για να ξεκινήσεις ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο, για να βάλεις μπροστά μια επιχείρηση, ας πούμε, στην οποία έχεις επενδύσει πολλά. Θέλεις λίγο πιο σταθερές συνθήκες για να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Άρα, λοιπόν, ο ανάβρωμος Ερμής ολοκληρώνεται. Από τις 26 του μηνός μπαίνει σε ορθή πορεία. Εντάξει, πάντα χρειάζονται μερικές μέρες για να πάρει μπρος κανονικά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα έχει καμία σχέση με την κατάσταση όπως ήταν πριν. Από την 1η Απριλίου, να σας θυμίσω, έχουμε ανάβρωμο Ερμή.
Εξακολουθούμε δηλαδή και αυτές εδώ πέρα τις μέρες. Ευτυχώς είμαστε κοντά στην λήξη της φαινομενικά ανάβρωμης πορείας του και θα συνεννοηθούμε και επίσης μετακινήσεις, γιατί έχουμε πει ότι ο Ερμής αφορά και οτιδήποτε έχει να κάνει με τις μετακινήσεις μας, τα ταξίδια. Πάσχα έρχεται, θέλουμε να έχουμε μια καλή συνθήκη όταν ταξιδεύουμε. Αυτά λοιπόν θα αναλύσουμε σήμερα στο Star System και στο asimbilio.gr. Είπα σήμερα να κάνουμε πράγματα που έχουν να σας προτείνω να μάθετε και να διαβάσετε πράγματα που έχουν να κάνουν περισσότερο με την αριθμολογία, με τις δονήσεις που έχει κάθε αριθμός, έτσι. Οπότε, σας καλώ να βρείτε τον αριθμό του πεπρωμένου σας σύμφωνα με το ονοματεπώνυμό σας. Αυτό δεν έχει να κάνει με την ημερομηνία γέννησης, αλλά έχει να κάνει με το ονοματεπώνυμο. Πώς σας έχουν βαφτίσει, εννοείται μαζί και το επίθετο. Δεν χρειάζεται εσείς να ψάξετε να βρείτε κάτι, να προσθέσετε, να αφαιρέσετε κτλ. Είναι έτοιμη αυτή η πληροφορία. Μπαίνετε στο asimbilio.gr, στο συγκεκριμένο άρθρο που λέει βρείτε τον αριθμό του πεπρωμένου σας. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας όπως αναφέρετε στην ταυτότητά σας, είτε με ξενικούς χαρακτήρες, είτε με ελληνικούς χαρακτήρες, λατινικούς μάλλον χαρακτήρες, είτε με ελληνικούς. Και θα έχετε το αποτέλεσμα και θα διαβάσετε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, γιατί ο αριθμός πεπρωμένου δείχνει πράγματα για την προσωπικότητά μας, θετικά και αρνητικά, και βέβαια πάντα ο χαρακτήρας μας είναι και το πεπρωμένο μας. Από την άλλη πλευρά σας έχω ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Πάρα πολύ συχνά με ρωτάτε, βλέπω συνέχεια ας πούμε τον αριθμό 11-11, βλέπω συνέχεια τον αριθμό, ένα συγκεκριμένο αριθμό. Και αυτό έχει... Μπορεί να φαίνεται σε μία σύμπτωση, αλλά όταν συνέχεια βλέπεις ίδιους αριθμούς, κάτι μπορεί να θέλει να σου πει το σύμπαν. Σας έχω λοιπόν ένα ενδιαφέρον άρθρο για να διαβάσετε για αυτές τις συμπτώσεις, που μπορεί να μην είναι συμπτώσεις, αλλά ναι, είναι ένας συγχρονισμός. Θα διαβάσετε το άρθρο νομίζω και θα καταλάβετε. Αυτά στο asimbilio.gr.